Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 80χρονη βολιώτισσα στα χέρια δύο αδίστακτων ληστών που εισέβαλαν τα ξημερώματα στο σπίτι της στην Αγία Παρασκευή και αφού την έδεσαν και τη φήμωσαν, άρπαξαν 7.000 ευρώ που ήταν οι οικονομίες της και εξαφανίστηκαν. Οι δύο άγνωστοι που φορούσαν κουκούλες επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη ενώ εκείνη κοιμόταν. Ο ένας την ακινητοποίησε απειλώντας τη με μαχαίρι και ο δεύτερος έκανε άνω κάτω το σπίτι της ψάχνοντας για χρήματα. Με την απειλή των μαχαιριών δίναν την εντολή να τους πει που έχει κρυμμένα τα χρήματά της. Εκείνη προφασίστηκε ότι δεν έχει χρήματα, ωστόσο δεν την άκουσαν. Ο ένας λοιπόν την καθήλωσε στο κρεβάτι και ο άλλος έψαξε όλο το σπίτι. Τελικά, κατά τη δήλωση της παθούσας, βρήκαν τα σημεία, σε διάφορα σημεία που είχε κρύψει χρήματα τα οποία προέρχονταν από οικονομίες της από τη σύνταξη. Το μαρτύριο της 80χρονης κράτησε σχεδόν 2 ώρες και αφού οι ληστές βρήκαν αυτό που έψαχναν, την έδεσαν, τη φήμωσαν και εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι. Η ηλικιωμένη κατάφερε να απαλλαγεί από τα δεσμά της και να ειδοποιήσει τα συγγενικά της πρόσωπα που μένουν στο ακριβώς διπλανό σπίτι, αλλά δεν αντελήφθησαν το παραμικρό. Εντοπίζουν και στοχοποιούν άτομα μεγάλης ηλικίας. Δεν ξέρουν αν έχουν κομπόδεμα ή όχι, γιατί και η συγκεκριμένη κυρία, από ό,τι καταλάβαμε, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν διέδιδε ότι έχει χρήματα. Τα άτομα που προστατεύουν, που έχουν υπάρξει πτώση υπό την επιτήρησή τους υπέργυρα άτομα, είτε λέγονται γονείς είτε συγγενείς, είτε ακόμα αν θέλετε και γείτονες, πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη μια εγρήγορση, μια επαγρύπνηση να προστατεύουν αυτά τα άτομα. Καταρχήν πρέπει τα άτομα εκεί που διαμένουν πάντα να ασφαλίζονται, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και στη συνέχεια να λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προστασίας.